Λοιπόν, κορίτσια, μου ήρθε ένα μήνυμα στο WhatsApp σήμερα το βράδυ. Και εμένα το ίδιο. Και εγώ. Και ξέρεις τι μου γράφανε. Καρίνα, κάλυψε τα αυτιά σου. Άρεσε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι λέτε. Παρεμπιπτόντως, έχω καινούριες συλλογές στο μαγαζί μου, να έρθετε. Φυσικά θα έρθουμε. Λοιπόν, μου γράψανε. Αγελάδα, θα έχεις προβλήματα. Εμένα μου γράψανε κατσίκα, σε πιάσαμε. Εμένα μου γράψανε πρόβατα, δεν προκτενέσαι στις μπάνεις πια. Όλα είναι ξεκάθαρα, έχετε ιδέα ποιος μπορεί να ήτανε? Εμέρα. Μπάνι, δεν θέλω να σας χαλάσω τη διάθεση, αλλά συντάξει, είναι κάποιος που αποφάσισε να σας πειράξει. Ωραία, μας χάλασες ήδη τη διάθεση. Μασκότ, τι έχεις στην τάξη? Μάλλον είναι αυτός ο Smile. Ήθελα να το σβήσω, αλλά σκέφτηκα πως θα έπρεπε πρώτα να το δείτε. Ξέρετε, κάποιος ζωγράφησε και έγραψε πράγματα όχι τόσο ωραία για σας. Χωρίς, δεν σας φαίνεται περίεργο αυτό? Μήνυμα στο WhatsApp, μετά ζωγραφιά στον πίνακα. Για πάμε να δούμε. Κορίτσια και ολάτε. Τιμούριο, πάρτα μαζί σου. Εντάξει. Τι? Ναι, γι' αυτό σας έλεγα, κορίτσια.